Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Γεια σου, Έφη μου, καλησπέρα. Τι κάνεις, είσαι και εσύ κλεισμένη στο σπίτι, φαντάζομαι. Είμαι κλεισμένη στο σπίτι μαζί με τα παιδιά και δημιουργούμε από το σπίτι πια. Εσύ, παιδί μου, τα ξέρεις να τα δημιουργείς. Ξέρεις οι σύγχρονες, ρε παιδί μου, γυναίκες σήμερα, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτές, ξέρουμε να κάνουμε φαγητά. Οκ. Okay. Στα γλυκά δεν είμαστε όπως οι παλιές που σίγουρα θα ξέραμε 5-6-10 γλυκά. Τώρα καμιά πιτούλα γλυκιά, κανένα κέικ και έξω από, από την πόρτα που λένε. Τώρα πια υπάρχουν τόσο μεγάλη ενημέρωση που νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ τα καταφέρνουμε. Ασχολούμαστε με αυτό, τα καταφέρνουμε. Ναι. Και ένα παραπάνω τώρα που μένουμε σπίτι. Υπάρχουν εύκολες συνταγές για κάποιον, ας πούμε, που δεν ασχολείται με γλυκά, που δεν το έχει, ρε παιδί μου, για να φτιάχνει γλυκά σπίτι του. Βέβαια υπάρχουν, απλά η ζαχαροπλαστική θέλει ακρίβεια και ζυγαριά. Όντως αυτό, ισχύει. Ναι. Χωρίς ζυγαριά και χωρίς ακρίβεια δεν είναι φαγητό που λες, άντε θα βάλω λίγο αλάτι παραπάνω. Ούτε με ντομάτι, γιατί ξέρεις, στα αλμυρά όλο ρωτάς, ας πούμε, τις παλιές πώς έκανες τα γιουβαρλάκια. Σου λέει, βάλε αλάτι, βάλε πιπέρι, πόσο με ντομάτι, θα καταλάβεις. Ακριβώς. Δεν υπάρχει αυτό στη ζαχαροπλαστική, έτσι. Όχι, αυτό δεν υπάρχει, δυστυχώς. Θέλει πολύ ακρίβεια και πολύ αγάπη, βέβαια. Mm-hmm. Εσύ τι θα μας συμβούλευες να κάνουμε, έτσι, για να πάρουν και τα παιδιά μέρος σε αυτήν την προετοιμασία? Αυτά τα λαζαράκια, ας πούμε, τα κουλουράκια είναι εύκολα? Είναι πάρα πολύ εύκολα. Είναι γλυκά ψωμάκια ουσιαστικά. Α, δεν είναι κουλουράκια, φαντάσου, η άσχετη εγώ. Ναι, είναι... για πες. Είναι σαν κουλουράκια, τέλος πάντων, ναι. Γιατί είναι γλυκά. Mm-hmm. Τα φτιάχνουν παλιά, βέβαια. Είναι ένα πολύ παλιό έθιμο, το οποίο το φτιάχνανε στα χωριά. Και μοιράζουν τα λαζαράκια από πόρτα σε πόρτα. Ναι, εμείς μόνο θα τα φτιάξουμε, δεν θα τα μοιράσουμε. Ναι, απαγορεύεται. Ναι. Ακριβώς. Είμαστε ακριβώς. Σε κορονοϊό εποχή. Α, μπράβο, ακριβώς. Ναι. Εγώ λοιπόν έχει εδώ και 3 χρόνια, Έφη, που mm-hmm. κάθε χρόνο ασχολούμαι με τα λαζαράκια και μου τα ζητάνε πάρα πολύ, ειδικά τώρα που όλοι μένουν σπίτι, με ρωτάνε συνέχεια για αυτή τη συνταγή, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι σαν να κάνεις ένα γλυκό ψωμάκι, θα σας πω ακριβώς και τα υλικά, mm-hmm. για να μπορέσετε να το κάνετε στο σπίτι μαζί με τα παιδιά. Και γεμίζεις την κοιλιά τους, ουσιαστικά τα κάνεις με ένα στρογγυλό που κάνεις στο πρόσωπό τους, βάζεις 2 γαρίφαλα γιαματάκια και μετά κάνεις ένα μακρουλό σαν ψωμάκι, το οποίο γεμίζεις την κοιλιά του με καρύδια, μαύρη ζάχαρη και κανέλα. Πώς θα το κάνουμε, παιδί μου, γεμιστό? Ναι, το κάνεις γεμιστό. Ναι, εμένα μου φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο, αλλά τέλος πάντων. Είναι πολύ εύκολο, θα σου πω αμέσως τη συνταγή. Λοιπόν, για πες μας τη συνταγή. Κορίτσια, πάρτε χαρτί και μολύβι και αγόρια, γιατί ξέρεις ότι και πολλοί άντρες μαγειρεύουν και είναι πολύ καλοί. Εννοείται, φυσικά. Ναι, λοιπόν, για πες. 400 γραμμάρια χλιαρό νερό. Mm-hmm. Ένα σακουλάκι ξερή μαγιά. Τη μαγιά λένε ότι δεν υπάρχει στην αγορά. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Ναι. Υπάρχει, βέβαια, αλλά ναι. Υπάρχει φρέσκια έχει. Μάλιστα. Μπορείς να βάλεις και φρέσκια. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, δίνουν στα σούπερ μάρκετ, απλά τις δίνουν 2-2, δεν τις δίνουν 3-3. Μάλιστα. Όπως τις πουλάνε κανονικά. Mm-hmm. 150 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική. Ναι. 50 γραμμάρια ελαιόλαδο. Mm-hmm. 2 κουταλιές της σούπας κανέλα. 1 κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο, λίγο αλάτι, με ντομάτι το αλάτι, μία ναι. πρέζα δηλαδή, ναι. έχει πολύ λίγο, και περίπου 850 γραμμάρια αλεύρι. Το περίπου το λέω γιατί πρώτα θα βάλεις το αλεύρι και σιγά σιγά το νερό και αν χρειαστεί πρέπει λίγο να συμπληρώσει ακόμα αλεύρι. Αλλά η αναλογία είναι 850 γραμμάρια. Mm-hmm. Αφού πλάσεις αυτό το μείγμα που έχεις φτιάξει, το αφήνεις για μία ώρα λίγο να φουσκώσει, να φουσκώσει μαγιά, mm-hmm. και μετά κάνεις ένα στρογγυλάκι, το οποίο είναι το κεφαλάκι από το λαζαράκι, και ένα μακρό στενό που μέσα το γεμίζεις με καρύδια, 50 γραμμάρια,
δύο κουταλιές της σούπας μαύρη ζάχαρη και μία κουταλιά της σούπας κανέλα. Το κάνεις αυτό ένα μείγμα, βάζεις λίγο μέσα στη κοιλιά του ουσιαστικά, το κλείνεις, το φασκιώνεις, όπως ήταν ο Λάζαρος φασκιωμένος. Μάλιστα. Και το ψήνεις στους 180 για 10 λεπτά περίπου. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ εύκολο, Έφη, και να το κάνεις οπωσδήποτε με την κόρη σου. Θα το κάνω. Πες μας τώρα, επειδή πολλοί θα δοκιμάσουμε και τα τσουρέκια. Ναι. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να κάνεις τσουρέκι. Και από, δηλαδή είναι πολύ λίγα τα σπιτικά τσουρέκια που έχω φάει και με έχουν ενθουσιάσει. Είναι δύσκολο όντως, ρε Σιπέπη, το τσουρέκι να το κάνεις? Κοίταξε, τα τσουρέκια θέλουν μαεστρία. Θέλουν μαεστρία, ναι. Θέλει να έχει ζέστη. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μικρή που έκανα τσουρέκια μαζί με τη γιαγιά μου. Ναι. Τα αφήναμε τότε όλο το βράδυ και φουσκώναν. Και εγώ στο εργαστήριο το ίδιο κάνω. Τα αφήνω δηλαδή όλο το βράδυ και το πρωί τα ψήνουμε. Τα τσουρέκια θέλουν μαεστρία. Δώσ' μας 2-3 μυστικά για τα τσουρέκια, τι να προσέξουμε άμα κάνουμε. Πρώτα απ' όλα είπες αυτό, να τα κάνουμε, να τα αφήσουμε το βράδυ έξω. Ναι. Σκεπασμένα, σε ζέστη, εντάξει, όχι δίπλα στο καλοριφέρ, αλλά θέλει να έχει ζέστη. Mm-hmm. Δεν γίνεται αλλιώς. Εγώ μέσα στα τσουρέκια μου βάζω οπωσδήποτε μαστίχα, που την αγαπώ. Ναι. Και εγώ μαστίχα θα βάλω, το πορτοκάλι δεν μου αρέσει το τσουρέκι, ναι. Και εμένα δεν μου αρέσει το πορτοκάλι στο τσουρέκι, για να πω την αλήθεια. Μαχλέπι όμως βάζω. Μαχλέπι. 2 κουταλιές του γλυκού. Ναι. Γιατί μου αρέσει που δίνει αυτό το παραδοσιακό, το παλιό. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα ένα άλλο μυστικό είναι το καλό αλεύρι. Το τσουρέκι θέλει πολύ καλό αλεύρι, δυνατό αλεύρι, όπως λέγανε παλιά. Τι θες να πεις, ότι υπάρχει κακό και καλό αλεύρι, πώς το ξεχωρίζουμε? Ναι, σωστό. Το τσουρέκι θέλει δυνατό αλεύρι, δηλαδή είναι τύποι, το αλεύρι έχει πάρα πολλούς τύπους. Mm-hmm. Αυτό που φουσκώνει μόνο του, αυτό που χρησιμοποιούμε για όλες τις χρήσεις, δηλαδή δεν θα γίνει. Θέλει δυνατό αλεύρι. Υπάρχουν αλεύρι που επάνω το γράφουνε. Δυνατό γράφει πάνω? Ναι. Α, να το ψάξουμε. Θα ψάξει αλεύρι που να το γράφει πάνω, που είναι για τσουρέκι. Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα μυστικό για το αλεύρι. Ωραία. Εγώ χρησιμοποιώ έναν τύπο αλεύρου. Mm-hmm. Δεν μπορώ τώρα να το πω. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά ναι, θέλει, θα βρεις αλεύρι δυνατό. Σε χάσαμε. Έλα. Έλα, τώρα σε βρήκαμε, οκ. Okay. Ναι. Ωραία, δυνατό αλεύρι. Πες μας κάτι άλλο, έτσι, ένα γλυκό που θα μπορούσαμε να κάνουμε μαζί με τα παιδιά, που να μην είναι και πολύ παχυντικό. Που να μην είναι και πολύ παχυντικό. Κάνω ένα πολύ ωραίο νηστίσιμο κέικ με μπανάνα και ταχίνι. Μπανάνα και ταχίνι, wow. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι μια καλή επιλογή, γιατί είναι με μαύρη ζάχαρη, μπανάνα και ταχίνι, και είναι και των ημερών. Mm-hmm. Είναι και νηστίσιμο, είναι και υγιεινό, έτσι, για τα παιδιά. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι μια καλή επιλογή. Ωραία. Θα σε ψάξουμε, θα σε γκουγκλάρουμε κιόλας. Φαντάζομαι τα ανεβάζεις αυτά. Βέβαια, γιατί όλοι πλέον είμαστε στο διαδίκτυο. Ναι, ακριβώς. Οπότε θα σε ψάξουμε διαδικτυακά για να βρούμε και εκεί τις συνταγές σου. Βέβαια. Θα ανεβάσω και βιντεάκια, θα ανεβάσω και για τα λαζαράκια. Τέλεια. Βιντεάκια. Τέλεια, να ανεβάσεις, να το ποστάρουμε κι εμείς. Πέπη, πόσο βοηθάει στα παιδιά, το βρίσκουν πολύ διασκεδαστικό το να πάρουν μέρος στη διαδικασία? Το να φτιάξουν ένα γλυκό. Νομίζω το γλυκό τους τραβάει πιο πολύ από ό,τι να τους πεις να κάνουμε γεμιστά. Ναι, φυσικά, γιατί πρώτον δεν μυρίζεις κρεμμύδια. Σωστό, ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οπότε μυρίζεις βούτυρο και ζάχαρη. Ναι. Τι άλλο θέλουν τα παιδιά? Νομίζω ότι η ζαχαροπλαστική σε ηρεμεί.
Mm-hmm. Ενώ το μαγείρεμα, επειδή είναι κάτι που το κάνεις κάθε μέρα και πρέπει να το κάνεις, ναι, νομίζω ότι η ζαχαροπλαστική έξι είναι λίγο πιο ψυχοθεραπεία, τουλάχιστον για μένα. Ναι, ναι, ναι. Και ναι, τα παιδιά έτσι λένε. Το χαίρονται τα πολύ. Παιδιά το χαίρονται πιο πολύ και περιμένουν για να δουν και το αποτέλεσμα πώς θα είναι. Ναι, και εντάξει, ναι, ναι, λιγουρεύονται πιο πολύ τα μπισκότα από ότι τα γιοβαρλάκια, ας πούμε, ξέρω και εγώ. Ακριβώς, αυτό. Φυσικά. Πέπι, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτό το πολύ. Τη γλυκιά παρένθεση που κάναμε μαζί σου. Καλή μας δύναμη να έχουμε. Καλή δύναμη να έχουμε και μένουμε έτσι, σπίτι. Έτσι, μένουμε σπίτι. Ευχαριστούμε πολύ και φτιάχνουμε γλυκά. Φιλιά πολλά. Γεια. Γεια, γεια.